τις υπερστολίες του παιχνίδι, ήσασταν κυρίαρχοι στο παιχνίδι. Ναι, θεωρώ ότι επικράτησαμε και αρχίσαμε σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Αν αφαιρέσω λίγο την αρχή του δευτέρου ημιχρόνου, όπου μείναμε λίγο πίσω. Από εκεί και πέρα, θετικό είναι ότι από τη στιγμή που δεχτήκαμε τον γκολ, δείξαμε αντίδραση στο επόμενο λεπτό και πετύχαμε άλλα δύο γκολ. Κρατάμε τα θετικά, εννοείται ότι υπήρχαν και αρνητικά και πρέπει να τα δουλέψουμε για να είμαστε καλύτεροι στη συνέχεια. Απομένουν μερικά παιχνίδια, υπάρχει ελπίδα ακόμα και θα κυνηγήσουμε όποιες πιθανότητες έχουμε για την τέταρτη θέση. Κάτι συνέχεια για τον τερκό παγόδο μετά από ΕΡ. Κάθε παιχνίδι το κοιτάζουμε ξεχωριστά. Είναι ένα ντέρμπι. Από εκεί και πέρα, εμείς μπαίνουμε να δείξουμε το καλύτερο μας σε αυτό. Με πάθος εννοείται σε κάθε αγώνα και πόσο μάλλον σε παιχνίδια που είναι τέτοια. Όπως γνωρίζεις, τον Αποέλ η Ομονία έχει πολλά χρόνια να τον νικήσει. Και η ισοπαλία να πάρει έχει αρκετό καιρό. Πώς το βλέπεις εσύ αυτό το γεγονός? Πρέπει να είναι κίνητρο για κάθε παίχτη. Μια νίκη ενάντια στο Αποέλ. Όσο αφορά εσένα, η ίδια στην εθνική ομάδα, θέλεις να σε σχολιάσεις αυτό με επιτυχία για σένα την προσωπική? Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που θα έχω δυνατότητα να ξαναφορέσω το εθνόσημο. Από εκεί και πέρα, η Ομόνια εννοείται ότι με βοήθησε πάρα πολύ. Οι άνθρωποι εδώ με εμπιστεύτηκαν, μου δώσαν την ευκαιρία. Από εκεί και πέρα είναι στο χέρι μου να βγάζω τον καλύτερο μου με αυτό, να βοηθάω και εγώ την ομάδα και να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να έχει επιτυχίες η ομάδα. Και ταυτόχρονα, αν έχει επιτυχίες η ομάδα, θα έχω επιτυχίες και εγώ. Σήμερα επίσης θα αναδεικνύεται και να συμπεριφερθήσω ο Γιονίς που είναι μικρός. Πώς το βλέπεις εσείς ως πιο έμπειροι να σχολιάζετε? Ο Μαρίνος έχει όλο το μέλλον μπροστά του. Είναι ένα παιδί που δουλεύει καθημερινά.